Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Σωτηρία και αυτή είναι μια ίστατη προσπάθεια να κατευνάσω αυτά τα μαλλιά, αυτό το bad hair day που παρόλο που λούστηκα χθες είναι έξαλλα. Όσες έχετε γεννήσει ξέρετε ότι κάπου 4ο με 6ο μήνα μετά τη γέννα χάνεις το μισό μαλλί, νομίζεις ότι θα μείνεις καραφλή. Δεν θα μείνεις καραφλή, όλες έτσι παθαίνουμε και μετά γεμίζεις φύτρες. Εγώ είχα που είχα φύτρες πάντα, τώρα απόγεινα. Ναι, τέλος πάντων. Είμαι εδώ γιατί μου είχαν λείψει αυτά καθιστά βίντεο. Αυτά τα βίντεο που παίρνω ένα μισάωράκι για τον εαυτό μου. Εδώ μιλάω στην κάμερα, το μοντάζ δεν μου είχε λείψει. Και μετά αλληλεπιδρούμε στα σχόλια. Και ήταν ευκαιρία γιατί μου ήρθε το Box Charm. Και ήταν ευκαιρία να κάτσω να κάνω βίντεο. Το Box Charm νομίζω ότι είναι η μηνιαία υπενθύμησή μου να κάνω βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, εκτός από vlog. Έχω ανοίξει, έχω κάνει sneak peek για το τι υπάρχει μέσα, οπότε φρόντισα και κάποια πράγματα δεν τα έχω βάλει στο μακιγιάζ μου για να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί, εκτός από ένα που ξεχάστηκα και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω γιατί έχω πουδράρι. Ναι, δεν έβαλα concealer, αλλά έχω πουδράρι, οπότε δεν μπορώ να βάλω concealer τώρα. Μπερδεύτηκα. Και είναι και το πρώτο προϊόν στο κουτί. Είναι τη Start, το Shape Tape, το Glow Wand. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω το κανονικό το Shape Tape, το concealer. Είναι πολύ δημοφιλές concealer. Αυτό είναι καινούριο και είναι πιο dewy το αποτέλεσμα. Το κανονικό Shape Tape είναι αρκετά matte και πάρα πολύ καλυπτικό. Μου το έστειλαν στην απόχρωση A Light. A Light. Whatever. Η τιμή του είναι 27 δολάρια κανονικά και από ό,τι βλέπω έχει κάτω σφουγγαράκι, το βλέπετε, και επάνω μάλλον είναι, όχι μάλλον, είναι το applicator, μια χαρά χρώμα είναι. Είναι αρκετά πιο λεπτόρευστο βλέπω και διάφανο από το κανονικό shape tape. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιούσα το σφουγγαράκι, αλήθεια είναι, δεν είμαι φαν των απλικατέρ που έρχονται με τις συσκευασίες. Ναι, φαίνεται να μην έχει τόση κάλυψη όσο το κανονικό και είναι και αρκετά υδατικό, απλώνεται πάντως καλά. Η απόχρωση φαίνεται ok για μένα, για να δώσει φως κατά τα μάτια, οπότε σε κάποια φάση θα το χρησιμοποιήσω, αλλά τώρα έκανα τη βλακή, έχω πουδράρι, οπότε θα λασπώσω τα πάντα εδώ. Πάω στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι από Cab Cosmetics. Τα Cab Cosmetics τα έχω δει στο Box Charm, δεν τα ήξερα. Και είναι μία παλέτα ματιών η οποία λέγεται Day and Night Eyeshadow Palette. Έχει 52 δολάρια η κανονική της τιμή, τέλος πάντων. Είναι cruelty free. Βλέπω έχει το σηματάκι της πέτα επάνω. Όπως και το concealer είναι cruelty free και vegan. Αυτές εδώ είναι οι σκιές. Μου άρεσε πάρα πολύ η χρωματική παλέτα της συγκεκριμένης παλέτας. Ναι, μου άρεσαν οι επιλογές των χρωμάτων τέλος πάντων. Τώρα πώς θα είναι στην πράξη, θα δείξει στην πράξη. Φαίνεται να γράφουν καλά. Και από ό,τι βλέπω δεν κάνουν patches, αλλά θα φανεί στο μάτι η απόδοση. Θα τις χρησιμοποιήσω λοιπόν για να κάνω ένα γρήγορο look στα μάτια μου και θα τις χρησιμοποιήσω με το επόμενο προϊόν, το οποίο αναγκαστικά εγώ όταν άνοιξα το κουτί το άνοιξα, γιατί έπρεπε να τα πλύνω. Είναι ένα set πινέλων από την εταιρεία Lavish και για να τα χρησιμοποιήσω εγώ είμαι λίγο σιχασιάρα. Και προφανώς ήθελα να τα πλύνω πρώτα. Είναι αυτό εδώ το set με τα πινέλα ματιών, το οποίο έχει 30 δολάρια τιμή και είναι το Essential Eye Collection. Αποτελείται από ένα κοφτό πινέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για eyeliner και για τα φρύδια σας, από ένα pencil brush που είναι για λεπτομέρειες και για την κάτω γραμμή των βλεφαρίδων ίσως, ένα απλό base brush, το οποίο
είναι για την σκιά, στο άνω βλέφαρο συνήθως. Ένα πινέλο με γωνία, με το οποίο μπορείτε εύκολα να κάνετε την κόγκη σας, τις γωνίες κτλ. Και ένα blending brush. Είναι ένα πολύ βολικό, νομίζω, σετάκι. Η Lavish είναι μια εταιρεία που πάλι έχω δοκιμάσει εγώ μέσω BoxyCharm και μου άρεσαν τα πινέλα τους. Οπότε μου άρεσε το ότι υπήρχαν στο κουτί. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς, τα πινέλα στα μακιγιάζ, ειδικά τα επαγγελματικά, και πάντα χρειάζομαι όλο και περισσότερα πινέλα και ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά που παίρνω μαζί μου. Τώρα με το χακί που φοράω καλά τα πάντα μπορώ να κάνω στα μάτια, αλλά μην φανταστείτε ότι θα κάνω τίποτα τρελό. Θα πάω με την Naked να σετάρω το κόκαλο του φρυδιού. Είχα περάσει foundation πριν. Μου φαίνεται λίγο περίεργο που δεν έχω κάνει φρύδια, θα κάνω μετά φρύδια. Και με το ίδιο πινέλο, το blending, θα πάω σε αυτήν εδώ την πιο peachy σκιά και μετά σε αυτήν την πιο taupe, να τις βάλω στην κόγκη μου. Σχεδόν δεν φαίνεται αυτή στο δέρμα το δικό μου, οπότε θα κάνει ωραία διαβάθμιση. Γράφουμε αρκετά απαλά, το πινέλο μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ απαλό στο μάτι, πολύ απαλές οι τρίχες. Οι σκιές δεν έχουν τρελή απόδοση. Θέλει προσπάθεια για να γράψει. Βλέπετε το πόσο έχει φουντώσει το δέρμα μου. Ας μην το συζητήσουμε καθόλου. Επιμένω με αυτήν εδώ την πιο taupe, μπας και βαθύνει εδώ η κόγκη. Και θα χρησιμοποιήσω το πινέλο που είναι με υπογωνία και θα πάρω αυτήν τη σκιά, η οποία είναι ένα σοκολά ζεστό. Και θα το βάλω και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Και όλο αυτό εδώ το πράγμα θα το κάνω blend. Παίρνω αυτό το πινέλο, το πιο πλακέ, και θα βάλω στο κέντρο του ματιού αυτήν εδώ. Την Starlight. Η οποία είναι ένα ψυχρό μπρονζέ. Αυτό μου αρέσει. Αλλά και πάλι δεν γράφουν έντονα, δεν μου αρέσει, δεν πεθαίνω με την απόδοσή τους. Για 52 ευρώ δε. Όχι. Και ξαναμπλεντάρω τις άκρες. Με το pencil brush θα πάρω την taupe για την κάτω γραμμή των βλεφαρίδων. Να, αυτό ας πούμε δεν με βολεύει. Είναι υπερβολικά σκληρό. Θα βάλω τη σκιά αυτή που έβαλα στο κέντρο του ματιού, θα περάσω και λίγο με το χέρι μου. Βάζω μάσκαρα και επιστρέφω. Επέστρεψα φορώντας μάσκαρα. Μου άρεσαν τα χρώματα, μπλεντάρονται εύκολα, αλλά δεν έχουν τόσο έντονη απόδοση όσο θα ήθελα εγώ. Ναι, δεν ξέρω, είμαι λίγο διχασμένη. 52 δολάρια πάντως σίγουρα όχι. Συνεχίζω με το επόμενο προϊόν που είναι από την εταιρεία Trestique, το Refillable Brow Pencil and Gel, το οποίο τέλος πάντων είναι refillable, όπως λέει. Ξαναγεμίζει δηλαδή. Okay. Είναι vegan και cruelty free. Μου το έστειλαν στην απόχρωση Αμερικάνο, η οποία θα ρω ότι είναι αρκετά θερμή για μένα. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο φαίνεται σαν μολύβι, δεν είναι. Από εδώ είναι μηχανικό μολύβι για τα φρύδια. Και εδώ είναι το gel σταθεροποίησης.
Και αυτή η ήχη είναι οι φίλες μου που δεν σταματάνε στην ομαδική. Εγώ η αλήθεια είναι θα προτιμούσα αντί για το τζέλ να έχει σπούλι. Α, όχι, δεν είναι αυτό, είναι ψυχρό. Δεν είναι κακό. Απλά... είναι αρκετά κερένιο. Οπότε αν σας αρέσουν αυτού του τύπου τα προϊόντα φρυδιών... Αλλά εγώ ρε παιδιά το θέλω το βουρτσάκι μου. Για να κάνω blend το προϊόν. Δεν γεμίζει τόσο ωραία τα κενά. Δηλαδή δεν είναι ένα προϊόν που θα πάει το χέρι μου να χρησιμοποιήσω αυτό. Δεν ξέρω. Και το τζέλ είναι αρκετά θερμό σε σχέση με το άλλο. Δεν ταιριάζει καθόλου. Με το μπροστά. Τελευταίο προϊόν στο κουτί. Να πω ότι το προϊόν των φρυδιών ήταν 26 δολάρια. Και τελευταίο προϊόν στο κουτί είναι από Sophia & Mabel. Δεν την ξέρω την εταιρεία. Ένα Hydrating Hybrid. Το οποίο είναι κάτι ανάμεσα σε κραγιόν και lip balm από ό,τι λέει. Είναι ιδιαίτερα ενυδατικό, έχει βιταμίνη ε, έχει 15 δολάρια. Έχει όμως χρώμα. Δεν είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Νομίζω δεν κολακεύει και την επιδερμίδα μου. Δεν το νιώθεις σαν μπάλμ στα χείλη. Το νιώθεις σαν ένα απλό οποιοδήποτε κραγιόν. Πάμε να σας πω πώς μου φάνηκε το κουτί. Λοιπόν, all in all, έχω χαρεί με τα πινέλα και με το concealer σίγουρα. Το προϊόν των φρυδιών είναι fail για μένα. Η παλέτα είναι ok, θα την χρησιμοποιήσω λογικά και μου αρέσανε τα χρώματα. Οπότε, ναι, θα νομίζω θα τη χρησιμοποιήσω. Αυτό... όχι, δεν με κολακεύει και καθόλου, είμαι σαν νεκρή. Οπότε ναι, πινέλα, παλέτα και κονσίλερ, τα φρύδια και το κραγιόν, no. Να σας πω την αλήθεια, επειδή με ρωτάτε αξίζει ή δεν αξίζει. Παίρνεις μάρκες τις οποίες δεν βρίσκεις εύκολα Ελλάδα. Σίγουρα η αξία των πραγμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του κουτιού. Αν σας αρέσει το να έρχεται κάτι στο σπίτι και να το ανοίγετε και να έχετε καινούργια πράγματα, εμένα είναι η ευκαιρία μου για να μπαίνουν καινούργια καλλιτικά στο σπίτι, γιατί τελευταία δεν αγοράζω καλλιτικά. Αυτό είναι το μόνο που αγοράζω. Πέρα από πράγματα για τη βαλίτσα, για τα επαγγελματικά μακιγιάζ, για μένα προσωπικά δεν αγοράζω πλέον καλλιτικά. Έχω πολλά, έχω μεγάλη συλλογή, δεν υπάρχει νόημα και λόγος. Αλλά γι' αυτό και το συνεχίζω. Εκτός το ότι μου δίνει content για σας, δηλαδή είναι ένας λόγος να κάνω βίντεο, είναι κάτι παραπάνω να συζητήσουμε, καινούργιες μάρκες να γνωρίσω κτλ. Μου αρέσει και αυτό το ότι έρχεται κάθε μήνα κάτι που θα είναι έκπληξη. Και είναι και πολύ καλύτερο από τα ελληνικά κουτιά προφανέστατα που κυκλοφορούν. Οπότε γι' αυτό συνεχίζω και τη συνδρομή. Εγώ το παίρνω μέσω Planet Express, να το ξαναπώ αυτό, γιατί δεν στέλνει το Box Charm στην Ελλάδα και ακόμα και αν έστελνε θα παίρναγε τελωνίο, ενώ εγώ μέσω Planet δεν πληρώνω τελωνίο. Αυτά λοιπόν από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε. Να είστε όλες καλά, σας αγαπώ πολύ. Φιλιά!